Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η σωρός του Άγιου εμφανίζεται και σπέρνει φυσικά τον δρόμο, με τον Χριστόφορο να είναι αυτός που παθαίνει εγκεφαλικό και θα τον δούμε επίσης να χάνει τη γη κατά από τα πόδια του. Συγκεκριμένα, ο Σωτήρης δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο οποίο ο άγνωστος άντρας τους λέει πως πίσω από τη δολοφονία της Λιζέτας βρίσκεται η πανούργα η Βικτόρια, ενώ δίνει και οδηγίες για το που βρίσκεται το πτώμα της κοπέλας. Η αστυνομία πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και βλέπουν δύο πτώματα. Κάτι προκαλεί αναστάτωση σε όλους, ενώ ο Σωτήρης ζητάει να γίνει η αδωροδικαστική εξέταση. Όταν αντιλαμβάνονται πώς μπορεί το ένα πτώμα να ανήκει στον Άγιο, καλούν την οικογένεια Μπουραντά για να αναγνωρίσει, με τη Βικτόρια να προσποιείται πως είναι στεναχωρημένη. Η ίδια ξέρει πως να παίζει καλά το ρόλο της και έτσι φαίνεται σαν πικραμένη συγγενής. Η διαδικασία της αναγνώρισης ολοκληρώνεται και η οικογένεια του Άγιου είναι συγκλονισμένη, ειδικά ο Χριστόφορος. Μάλιστα, το πόρισμα του ιατροδικαστή δείχνει ότι οι δολοφονίες της Λιζέτας και του Άγιου έγιναν με το ίδιο όπλο και έτσι ο Σωτήρης συνδέει τα δύο θύματα με τη Βικτόρια, αλλά ο Δημοσένης διαφωνεί και προσπαθεί να στρέψει σε άλλο πρόσωπο τις υποψίες του συναδέλφου. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!